Αγαπητέ φίλοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σα. Ε, εγώ θα είμαι σύντομο και περιεκτικό. Θα ήθελα να σταθώ κι εγώ με τη σειρά μου στου λόγου για του οποίου ένα νέο εργαζόμενο οφείλει να συμπαραταχθεί με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Καταθέτω ορισμένε προσωπικέ εμπειρίε από το κοντινό παρελθόν, αλλά και εμπειρίε από την τρέχουσα καθημερινότητα. Από τα νεανικά φοιτητικά μου χρόνια είχα έντονο ενδιαφέρον για τα ζητήματα κοινωνική ανισότητα. Ζητήματα τα οποία και γιγαντώθηκαν στην περίοδο τη οικονομική κρίση που βιώσαμε. Στο μεταπτυχιακό μου ήρθα σε επαφή με την πείρα τη σοσιαλιστική οικοδόμηση γύρω από το ζήτημα τη πολιτική για την κατοικία. Μέσα από αυτή μου την επαφή άρχισα πλέον να έχω τεκμηριωμένε απαντήσει σε αναπάντητα ερωτήματα που είχα μέχρι τότε. Το βήμα για να γίνει η επαφή με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ είχε καταστεί πλέον αυτονόητο και πιο εύκολο από ποτέ. Πλέον με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι μόνο το ΚΚΕ έχει σήμερα σχέδιο σύγχρονο, επαναστατικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο που προσφέρει τη διέξοδο στους σημερινού αγώνες για όλα τα εργατικά και λαϊκά προβλήματα φωτίζοντας και τις προϋποθέσεις για να δοθούν οι λύσεις σε αυτά. Σήμερα, για παράδειγμα, οι νέοι αντιμετωπίζουμε οξυμένο πρόβλημα με τη στέγη. Καθώ έχουν εκτοξευτεί τα ενίκια και η ακρίβεια που τσακίζει παντού, και η ακρίβεια τσακίζει παντού, ενώ το τσουνάμι των πληστηριασμών γιγαντώνεται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα όμω αναδεικνύει όλε τι σύγχρονε δυνατότητε που με μια άλλη οικονομία θα μπορούσε να δοθεί λύση σε ένα τόσο οξυμένο πρόβλημα, όπω άλλωστε είχε συμβεί και πριν από ένα σχεδόν αιώνα στη Σοβιετική Ένωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα οργανώνει σήμερα την πάλη του λαού, υπερασπιζόμενη την πρώτη κατοικία, γιατί τα σπίτια του λαού μπορεί να τα σώσει μόνο ο λαϊκό ξεσηκωμό. Όμω, πληθώρα επιχειρημάτων για τη συμπόρευση με το Κόμμα μπορεί να αντλήσει κανεί και από την ίδια την καθημερινότητα ενό νέου εργαζομένου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εγώ κατάγομαι και εργάζομαι εκεί πέρα. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη τη Εξαντλητική Δισοσμία, στη Δυτική Θεσσαλονίκη που συγκεντρώνει τη βιομηχανική περιοχή τη Σύνδου, αλλά και πλήθο άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων, και με τι δημόσιε υποδομέ να είναι επί τη ουσία ανύπαρκτε. Είναι ανύπαρκτε, γιατί τόσο η σοσιαλδημοκρατία, σε όλο τη το φάσμα, όσο και η Νέα Δημοκρατία, κλείνουν σε όλε τι πτώσει τι περικό του ωφέλου οδηγίε, κανονισμού και αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την επιχειρηματολογία και κατ' επέκταση πολιτική πρακτική, οι σύγχρονε ανάγκες του λαού αποτελούν πάντα κόστο. Συμπαρατάσσουμε λοιπόν με το ΚΚΕ, γιατί αντιτίθεται στεναρά στι καρκινογόνε δραστηριότητε του Τιτάν στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Γιατί μπαίνει μπροστά σε διεκδικήσει για την πολιτική προστασία όπω είναι η διαφύλαξη τη προστασία του περιαστικού δάσου σε εξού, γιατί βρέθηκε στο πλευρό των ανθρώπων στο Δήμο Νεάπολη Οικειών που είδαν τα σπίτια του να πλημμυρίζουν, διεκδικώντα σύγχρονη αντιπλημμυρική προστασία και αποζημιώσει. Γιατί με το πρόγραμμά του απαντά στι αυταπάτε που σπέρνουν οι δυνάμει τη συντήρηση και τη σοσιαλδημοκρατία όλων των αποχρώσεων, γιατί η πυρήνα τη ιδεολογική του συγκρότηση είναι η κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών του εργαζόμενου ανθρώπου που αποτελεί και πυρήνα τη κοινωνική εξέλιξη. Α σταθούμε όμω και σε απτά παραδείγματα του κλάδου των μεταφορών για τα logistics. Είναι ο κλάδο στον οποίο εργάζομαι. Οι μεταφορέ και τα logistics φαίνεται να παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα και ιδίω στην κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα τη Manpower, η μεθοδολογία ελέγχεται, αναμένεται 24% αύξηση τη ζήτηση προσλήψεων για εργασία στον κλάδο το πρώτο εξάμεινο του 2024. Ως αποτέλεσμα, πολλοί νέοι εργαζόμενοι της περιοχής μας εισέρχονται στον κλάδο και έρχονται αντιμέτωποι, και έρχονται αντιμέτωποι με πάρα πολλά προβλήματα, όπως είναι η χαμηλή μισθή, ή πολλέ και εντατικέ ώρες δουλειά. Ειδικά οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με το κυκλοφοριακό, που έχει οξυνθεί με αφορμή την έναξη των εργασιών του flyover και την ίδια στιγμή η κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες και των ΟΑΣ είναι απαράδεκτη. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερο σημαντική η πρωτοβουλία που έχει πάρει το ΚΚΕ για την ενίσχυση του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων που καλύπτει και τον κλάδο των μεταφορών και logistics. Συμπορεύουμε λοιπόν με το ΚΚΕ γιατί είναι οι κομμουνιστές αυτοί που συμβάλλουν καθοριστικά ώστε να αποτελούν τα σωματεία και οι σύλλογοι το πραγματικό στήριγμα, το συλλογικό αποκούμπι όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα την πολιτική ή κομματική του τοποθέτηση. Συνυπολογίζοντα όλα αυτά, για όλους τους νέους εργαζομένους αποτελεί μονόδρομο η συμπόρευση με το ΚΚΕ. Οι απαντήσεις για αυτό βρίσκονται στους αγώνες που κάθε φορά που έσκασε το χαμόγελο στα χείλη, μέσα από αυτούς το ΚΚΕ ήταν εκεί. Όταν όλα αυτά τα χρόνια οι υπόλοιποι καλούσαν τη γενιά μας να παρετηθεί και να μείνει για πάντα σημαδεμένη και προδομένη στις μπόρες και τις δύσκολες ώρες που τη βρήκαν, το ΚΚΕ βρισκόταν εκεί για να κάνει την οργή δύναμη, για να προτάξει το μόνο λαό σώζει το λαό. Τέλος, η απάντηση βρίσκεται στην ακλόνητη αισθητική και πολιτιστική παρέμβαση του κόμματος. Και εδώ να θυμηθούμε ότι την Κυριακή που μας πέρασε συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από τον χαμό του ποιητή που παρίστανε το στιχουργό. 11 χρόνια χωρίς τον Άλκη και Αλκαίο. Και παραφράζοντας τους στίχους του, συνεχίζουμε δυναμικά όλοι μαζί για να μην μείνουν στον ήρου μας το χάρτη τον Κρυμμένο οι πολιτείε που ψάχνουμε για καιρό. Με το κουκουέ για να βγάλει έρημο σκαρπό. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.